Η μέθοδος Θάλο εφαρμόζεται και στο κέντρο ημέρας Άνοια στα Γιάννενα. Στόχος της μεθόδου είναι η προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που ζουν με άνοια. Το Θάλο είναι μια μη φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με άνοια. Αναπτύχθηκε από τον Νότι Παρασκευόπουλο και την Κωνσταντίνα Μαλτέζου μέσα από πολυετή επαφή με ηλικιωμένους και ανθρώπους που ζουν με άνοια, μελέτη των αναγκών της καθημερινότητας και των επιθυμιών τους. Είναι ένας συνδυασμός επικοινωνίας και ψυχαγωγικών δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται μέσα από την αρχή συνειρμικής σκέψης, οι οποίες προσαρμόζονται στη δυναμική και τις ανάγκες κάθε ομάδας ωφελούμενων με σκοπό την ενεργητική και όχι παθητική του συμμετοχή. Όπως ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος μιλώντας στο ITV, σκοπός δεν είναι μόνο η ψυχαγωγή αλλά και η ενθάρρυνση, όπως είπε, ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας. Είμαστε εδώ με τον κύριο Παρασκευόπουλο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ΕΨΕΠ, εννοώ. Είμαστε με τον κύριο Παρασκευόπουλο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι συνεργάτης της ΕΨΕΠ στο κέντρο ημέρας. Εφαρμόζουμε μια πρωτοποριακή μέθοδο που την ονομάζει ο ίδιος Θάλο. Έχει υπόβαθρο η ονομασία, για ποιο λόγο ονομάζεται έτσι, είναι προφανής ο λόγος. Εφαρμόζεται στους ασθενείς και στους φροντιστές, αλλά κυρίως στους ασθενείς του κέντρου ημέρας, με σκοπό να υποδέχονται υπηρεσίες ολιστικές, συμπληρωματικές, σύνθετες και σε θεραπευτικό και σε υποστηρικτικό και σε αποκαταστασιακό επίπεδο. Θα σας μιλήσω ο ίδιος για τις λεπτομέρειες και για την μέθοδο αυτή καθ' αυτή. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή, γιατί μας παρέχει ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εμπλουτίζει, όπως σας είπα πριν, τις υπηρεσίες του κέντρου, αλλά και μας προσανατολίζει και εμάς σαν φορέα σε νέα τοπία, σε νέες μεθόδους. Ευχαριστήσω τον κύριο Κρανά και όλα τα μέλη του προσωπικού του νέου κέντρου ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων, που ρισκάρει να οδηγηθεί σε νέα μονοπάτια αναφορικά με την ολιστική υποστηρικτική προσέγγιση σε ανθρώπους που ζουν με άνοια στους γύρω χώρους, στη γύρω περιοχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μέθοδος Θάλο είναι ένα ολιστικό μοντέλο παροχής δυνατοτήτων επικοινωνίας και ψυχαγωγίας σε άτομα που ζουν με άνοια και παράλληλης ενημέρωσης των φροντιστών, προκειμένου οι άνθρωποι τους να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ποιότητας ζωής και το περίφημο ευζήν. Να ρωτήσω τι περιλαμβάνει η μέθοδος, να γίνει λίγο ξεκάθαρο τι είναι αυτή η μέθοδος. Η μέθοδος είναι ένα συνονθήλευμα παιχνιδιών, ένα συνονθήλευμα επικοινωνίας που βασίζεται στην αρχή συνειρμικής σκέψης, κάτι το οποίο αναπτύξαμε με τη συνεργάτη μου την Κωνσταντίνα τη Μαλτέζου και ήδη εφαρμόζεται 10 χρόνια σε περισσότερες από 25 δομές σε όλη την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούμε και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και υποστήριξης για τρίτη ηλικία και άτομα με άνοια εθνικής εμβέλειας από την έδρα μας στην Αθήνα.